Μας λείπει το ποδόσφαιρο, μας λείπει η καθημερινότητα που είχαμε, η προπόνηση, το παιχνίδι. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι ανάγκη να ακούσουμε τους ειδικούς, για να προστατεύσουμε εμάς, τις οικογένειές μας και τους συνανθρώπους μας. Είμαι σίγουρος ότι αυτό που περνάει όλος ο πλανήτης θα περάσει γρήγορα. Γι' αυτό ας μείνουμε ασφαλείς, ας μείνουμε σπίτι. Σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, το ομαδικό πνεύμα και η συλλογική προσπάθεια αποτελούν αρετές ικανές να επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στον αγώνα αυτό κατά του κορονοϊού καλούμαστε όλοι να δώσουμε την ίδια μάχη. Μένουμε σπίτι προστατεύοντας εμάς και τους γύρω μας. Ο καθένας από εμάς οφείλει να αντιμετωπίσει την κατάσταση με απόλυτη σοβαρότητα. Πρόκειται για μια πράξη ευθύνης που αποβλέπει στο κοινό καλό. Εγώ μένω σπίτι. Μένουμε σπίτι για όσα αγαπάμε. Μένουμε σπίτι. Βοηθάμε κι εμείς από την πλευρά μας να βγούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Μένουμε σπίτι. Περνάμε ωραίες οικογενειακές στιγμές. Σε αυτόν τον αγώνα δεν πρέπει να κερδίσει ένας. Πρέπει να κερδίσουμε όλοι. Γι' αυτό μένουμε σπίτι. Για να δώσουμε την πρέπουσα αξία σε όλες αυτές τις μικρές ή μεγάλες στερείς ελευθερίας που υπομένουμε καθημερινά αυτή την περίοδο, θα πρέπει να μείνουμε σπίτι, ώστε να σταματήσει η εξάπλωση και η μετάδοση του ιού όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν όλα αυτά θα έχουν τελειώσει, το να αισθανόμαστε περήφανοι για τον τρόπο και για την υπεύθυνη στάση που δείξαμε όλο αυτό το διάστημα, ατομικά και συλλογικά. Μένουμε σπίτι. Το 96 η ομάδα μας με την νίκη της μέσα στο Άμστερνταμ με το Άγιαξ για τους 4 Champions League έκανε όλη την Ευρώπη να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Το 2004 η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την κατάκτηση του Euro μέσα στην Πορτογαλία έκανε όλο τον κόσμο να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα και εμάς τους Έλληνες. Το 2020 έχουμε μια χρυσή ευκαιρία να κάνουμε όλο τον πλανήτη να μιλάει για την Ελλάδα και τους Έλληνες με τα καλύτερα λόγια για άλλη μια φορά. Μένουμε σπίτι. Πειθαρχούμε στις οδηγίες των ειδικών και με τη συμπεριφορά μας, την ηρεμία μας και την υπομονή μας δίνουμε χέρι βοηθείας στους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή κατά του αόρατου εχθρού. Μένουμε σπίτι, μένουμε υγιείς, γιατί η ζωή είναι ωραία.